Ξεκινώντας, θέλω και εγώ να ευχαριστήσω τους διοργανωτές. Να πω ότι μου ζητήθηκε γιατί αντί να πηγαίνουμε μπροστά, πάμε προς τα πίσω. Πλέον τα στελέχη τους απαγορεύεται να συμμετέχουν. Οπότε ο κ. Βαφιάδης ζητά συγγνώμη και μου ζήτησε να παρουσιάσω ορισμένες από τις διαφάνειές του. Αλλά γνωρίζοντας ότι ο χρόνος είναι περιορισμένος, θα ήθελα να μου πείτε πόσο χρόνο έχω στη διάθεσή μου για την παρουσίαση. Νομίζω ότι μπορείτε να έχετε 20 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Η ογκολογία έχει γνωρίσει σημαντικές εξελίξεις τα τελευταία χρόνια και βεβαίως μίλησαν οι προηγούμενοι μιλητές για τις γονιδιακές θεραπείες, για τις στοχευμένες θεραπείες, οι οποίες θεραπείες έχουν και αυτές συμβάλει πάρα πολύ στο να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί στη μάχη κατά του καρκίνου. Όπως βλέπετε εδώ από μια μελέτη που έγινε πρόσφατα από το Καρολίνσκα, ένα 30% της μείωσης των mortality rates στην ογκολογία σχετίζεται με τις νέες θεραπείες που είχαμε στη διάθεσή μας τα τελευταία χρόνια. Και βεβαίως, επειδή μιλήσαμε και θα μιλήσουμε για γονιδιακές θεραπείες, αναφέρομαι σε ένα φάρμακο που αναφέρθηκε ο κύριος Αραβατινός στην αρχή. Βλέπετε ότι πραγματικά οι στοχευμένες θεραπείες μπορούν να βοηθήσουν πάρα πολύ στην αύξηση του προσδόκιμου της ζωής σε κλινικές μελέτες ασθενών που έχουν συγκεκριμένες μεταλλάξεις σε συγκεκριμένα γονίδια, ενώ σε ασθενείς που, όπως βλέπετε στο πάνω μέρος της διαφάνειας, που δεν έχουν αυτές τις μεταλλάξεις, είτε δίνουμε τη θεραπεία είτε όχι, το προσδόκιμο και η επιβίωση αυτών των ασθενών δεν μεταβάλλεται. Επομένως, λοιπόν, από οικονομική σκοπιά, η στοχευμένη θεραπεία όχι μόνο μας βοηθά στο να βελτιώσουμε και να μεγιστοποιήσουμε την κλινική αποτελεσματικότητα, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι μας βοηθάει και στο να εξοικονομήσουμε πόρους, γιατί είναι σπατάλη πόρων το να δίνει κανείς ακριβές θεραπείες σε θεραπείες οι οποίες δεν πρόκειται να ωφελήσουν τους ασθενείς. Επομένως, λοιπόν, το να μπορέσουμε μέσα από τις γονιδιακές αυτές διαγνωστικές ικανότητες που έχουμε στη διάθεσή μας πλέον να στοχεύσουμε τη θεραπεία, σημαίνει ότι μεγιστοποιούμε και την αποτελεσματικότητά μας, αλλά κάνουμε και οικονομία στο σύστημα της υγείας. Έτσι, λοιπόν, στις μέρες μας πλέον έχουμε περάσει από την εποχή του one fits all, δηλαδή δίναμε φάρμακα σε όλους τους ασθενείς, χωρίς να ξέρουμε πραγματικά ποιος μπορεί να ωφεληθεί τα μέγιστα. Έχουμε περάσει πλέον στην εποχή που χωρίζουμε τους ασθενείς ανάλογα με τον γονιδιακό τους χαρακτήρα και στοχεύουμε τις θεραπείες εκεί που πραγματικά μπορούμε να μεγιστοποιήσουμε το αποτέλεσμα. Και βλέπουμε ότι πλέον στις μέρες μας η παγκόσμια τάση είναι ότι, βλέπετε εδώ από την Αμερική, από τα φάρμακα που έχουν πλέον εγκριθεί τα τελευταία χρόνια, τα περισσότερα πλέον αφορούν εξατομικευμένες θεραπείες, οι οποίες όταν εγκρίνονται ταυτόχρονα με βιοδείχτες και διαγνωστικά kit, τα οποία μας βοηθούν μέσα από τη σωστή διάγνωση να στοχεύσουμε τις βιολογικές αυτές θεραπείες σε αυτούς τους ασθενείς που πραγματικά μπορούν να ωφεληθούν. Έτσι, λοιπόν, στα επόμενα χρόνια, όλο και περισσότερες από τις νέες θεραπείες που έχουμε στη διάθεσή μας για τους ογκολογικούς ασθενείς θα είναι βιολογικές θεραπείες, θα είναι θεραπείες αυτής της κατάστασης, δηλαδή που θα στοχεύουν σε συγκεκριμένες ομάδες. Και βεβαίως είναι χαρακτηριστικό ότι τα φάρμακα αυτά πλέον δεν απευθύνονται μόνο σε μια ομάδα ασθενών, αλλά λαμβάνουν πλέον εγκρίσεις, όπως βλέπετε, αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός των ασθενών στους οποίους απευθύνονται τα φάρμακα αυτά. Έχουν δηλαδή πολλές διαφορετικές ενδείξεις. Βλέπετε ότι όσο περνάνε τα χρόνια, οι ενδείξεις των νέων βιολογικών παραγόντων σε σχέση με τα φάρμακα που είχαμε παλιότερα αυξάνονται. Έτσι, λοιπόν, πρέπει να το λάβουμε αυτό υπόψη, μιλώντας για την διαχείριση των ογκολογικών ασθενών, η διαχείριση η οποία μας στοιχίζει πάρα πολύ στα συστήματα υγείας. Από μια μελέτη που έγινε πρόσφατα και δημοσιεύθηκε στο έγκριτο Lancet, επιχειρήθηκε να εκτιμηθεί το κόστος του καρκίνου στο σύνολό του για τα συστήματα υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εκεί εκτιμήθηκε πραγματικά ότι ο καρκίνος επιβαρύνει κάθε χρόνο τα συστήματα υγείας της Ευρώπης με 130 δισεκατομμύρια δολάρια. Δηλαδή, κάθε δύο χρόνια, μόνο για τον καρκίνο, τα συστήματα υγείας της Ευρώπης δαπανούν περισσότερο από ό,τι είναι το ΑΕΠ της χώρας μας. Επομένως, λοιπόν, πέρα από τους αυτονόητους, τους εύλογους λόγους για τους οποίους πρέπει να αντιμετωπίσουμε τους ασθενείς αυτούς όσο πιο αποτελεσματικά μπορούμε, υπάρχουν και οικονομικοί λόγοι, γιατί στοχεύοντας καλύτερα τις θεραπείες μας,
γίνοντας τα συστήματα υγείας πιο αποτελεσματικά στη διαχείριση των ασθενών, εξοικονομούν και οικονομικούς πόρους. Επίσης, είναι γεγονός, γιατί πολλές φορές, όπως υπόθηκε από τον κύριο Αραβατινό, επικεντρωνόμαστε στο κόστος του φαρμάκου, αλλά από τις μελέτες τις οικονομικές που γίνονται σε όλα τα συστήματα υγείας, διαπιστώνει κανείς ότι το φάρμακο αφορά ένα κομμάτι μόνο της δαπάνης, συνήθως το 20-30%. Ένα μεγάλο μέρος της οικονομικής επιβάρυνσης των συστημάτων έχει να κάνει με τη διαχείριση των ασθενών στα συστήματα υγείας μέσα, στα νοσοκομεία κατά κύριο λόγο. Και βεβαίως από τις οικονομικές αναλύσεις προκύπτει ότι ο καρκίνος, όπως και άλλες παθήσεις, επιβαρύνει σημαντικά την κοινωνία και τα άτομα μέσα από την μείωση της παραγωγικότητάς τους ή από την απώλεια παραγωγικότητας που σχετίζεται με τους συνοδούς, με τους συγγενείς που σταματάνε την εργασία τους και αφαιρώνουν δεκάδες ώρες προκειμένου να φροντίσουν τους πάσχοντες. Εδώ βλέπετε γενικά από την ίδια μελέτη και για τη χώρα μας αυτό που σας προείπα, το βλέπετε με στοιχεία. Δηλαδή, βλέπετε ότι το μπλε κομμάτι, το μπλε σκέλος της δαπάνης, βλέπετε ότι ως ό,τι αφορά την Ελλάδα, είναι κάτω από τη μέση. Δηλαδή, αφιερώνουμε κάθε χρόνο στη διαχείριση των καρκινοπαθών μεγαλύτερο ποσοστό χρημάτων σε σχέση με τις άλλες χώρες. Και βλέπετε ότι το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων, το 1 τρίτο περίπου, έχει να κάνει με φάρμακα, αλλά το μεγαλύτερο μέρος έχει να κάνει το 70% με το σύστημα υγείας της χώρας, είτε αυτό έχει να κάνει με τα νοσοκομεία, είτε έχει να κάνει με το πρωτοβάθμιο σύστημα υγείας. Αυτό που θέλω να στρέψω την προσοχή σας είναι ότι ανάλογα ευρήματα υπάρχουν και από την Αμερική. Ο καρκίνος στοιχίζει, όπως θα περίμενε κανείς, δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως στο Αμερικάνικο Σύστημα Υγείας. Και μια και μιλάμε για τον συγκεκριμένο καρκίνο, βλέπετε εδώ ο ovarian cancer, είναι ένας από τους πιο κοστοβόρους καρκίνους στην Αμερική. Αλλά αυτό που θέλω να σας δείξω είναι ότι το μπλε κομμάτι της διαφάνειας δείχνει το ποσοστό της δαπάνης που έχει να κάνει με την διαχείριση των ασθενών στα αρχικά στάδια της ασθένειας. Το μπλε κομμάτι έχει να κάνει με την συνεχόμενη διαχείριση των ασθενών και βλέπετε ότι στο τέλος της ζωής τους και στις υπόλοιπες μορφές καρκίνου αλλά και στο ovarian cancer βλέπετε ότι οι ασθενείς αυτοί στοιχίζουν πάρα πολύ πριν πενθάνουν. Και το λέω αυτό γιατί ο κύριος Αραβατινός, αλλά και ο προηγούμενος ομιλητής, είπαν ότι πολλές φορές βρίσκουμε τις γυναίκες που πάσχουν από αυτή τη μορφή καρκίνου, τις βρίσκουμε αρκετά αργότερα, όταν έχει προχωρήσει η νόσος. Και αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι και επειδή η αποτελεσματικότητά μας δεν είναι έτσι όπως θα θέλαμε, ότι εξηγεί το γεγονός γιατί πραγματικά στοιχίζουν πάρα πολύ στο σύστημα υγείας. Εδώ στρέφω πάλι την προσοχή μου σε μια άλλη μορφή καρκίνου. Είναι εδώ πέρα metastatic colorectal cancer. Βλέπετε ότι τα τελευταία 10 χρόνια διπλασιάσαμε το προσδόκιμο ζωής των ασθενών. Ωστόσο, για να διπλασιάσουμε το προσδόκιμο της ζωής των ασθενών, σύμφωνα με μελέτη που έχει παρουσιαστεί στο έγκριτο JCO, Journal of Clinical Oncology, τουλάχιστον στην Αμερική, αυτές οι νέες θεραπείες που έχουμε στη διάθεσή μας, οι νέες βιολογικές θεραπείες, στην Αμερική στοιχίζουν 466 φορές περισσότερο από ό,τι στοιχίζουν οι θεραπείες που είχαμε πριν από λίγα χρόνια. Αυτό έρχεται και πάλι να ενισχύσει αυτό που είπα προηγουμένως, ότι πραγματικά όταν έχουμε να κάνουμε με νέες, πιο αποτελεσματικές, αλλά ταυτόχρονα πολύ πιο ακριβές θεραπείες, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για την αποδοτικότητα του συστήματος υγείας, για τη χρηστή διαχείριση των περιορισμένων οικονομικών πόρων, να μπορέσουμε αυτές τις ακριβές θεραπείες να τις στοχεύσουμε σε εκείνους τους ασθενείς που πραγματικά μπορούν να ωφεληθούν. Και σε αυτό βεβαίως μας βοηθά πάρα πολύ η διαγνωστική ικανότητα που έχουμε αυτή τη στιγμή, οι βιοδείκτες που έχουμε στην διάθεσή μας. Είναι γεγονός ότι εξαιτίας των δημογραφικών εξελίξεων ζούμε περισσότερο. Θα δείτε στη συνέχεια σε άλλες διαφάνειες ότι ειδικά σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση του καρκίνου δεν έχουμε πάει τόσο καλά σε σχέση με άλλες παθήσεις όπως είναι οι καρδιοπάθειες. Εξαιτίας λοιπόν των τεχνολογιών που έχουμε στη διάθεσή μας και των δημογραφικών και επιδημιολογικών εξελίξεων, τα επόμενα χρόνια αναμένεται μια μεγάλη αύξηση της παγκόσμιας δαπάνης για ογκολογικές θεραπείες. Βλέπετε ότι τα τελευταία χρόνια φτάσαμε να δαπανούμε πάνω από 100 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως για ογκολογικά φάρμακα. Ήταν πριν από 10 χρόνια τα ογκολογικά φάρμακα η νούμερο 5 κατηγορία σε ό,τι αφορά το ποσοστό απορρόφησης των φαρμακευτικών δαπανών. Είναι πλέον η νούμερο 1 κατηγορία φαρμάκων. Απορροφούν πλέον το μεγαλύτερο μέρος των προϋπολογισμών για φάρμακα στις αναπτυγμένες χώρες. Και βλέπετε ότι τα επόμενα χρόνια αυτή η τάση θα συνεχιστεί να αυξάνεται με ρυθμούς 5-6% ετησίως η φαρμακευτική δαπάνη για φάρμακα. Επομένως, λοιπόν, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να μπορέσουμε να στοχεύσουμε
σωστά τις θεραπείες αυτές. Βλέπετε από το μέγεθος του κύκλου ότι τα φάρμακα για την ογκολογία θα απορροφούν το μεγαλύτερο μέρος των κρατικών προϋπολογισμών παγκοσμίως. Σας έδειξα λίγα στοιχεία για την ογκολογία και για το κόστος των φαρμάκων αναφορικά με την Ελλάδα. Δεν προκύπτει αυτό από τη μελέτη του Lancet, απολογούμε για τη διαφάνεια αυτή, αλλά από ό,τι φαίνεται από μια συγκριτική αξιολόγηση αναφορικά με το κόστος των φαρμακευτικών σκευασμάτων και των χημοθεραπευτιών που δίνουμε στους ασθενείς μας, μάλλον στην Ελλάδα, εξαιτίας αυτονόητων και του συστήματος τιμολόγησης των φαρμάκων, τα φάρμακα τα ογκολογικά στην Ελλάδα έχουν από τις χαμηλότερες τιμές στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πρόσφατα, και εδώ θέλω να σταθώ γιατί αξίζει να τονιστεί, το 2014 δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά στη χώρα μας μια υπουργική απόφαση, η οποία στη συνέχεια εξειδικεύθηκε με αποφάσεις του ΕΟΠΗ, στην οποία για πρώτη φορά ο ΕΟΠΗ, ο ασφαλιστικός φορέας, αποζημιώνει πλέον τις εξετάσεις, αυτές τις ειδικές εξετάσεις που χρησιμοποιούνται προκειμένου να στοχεύσουμε τις νέες βιολογικές θεραπείες σε αυτούς τους ασθενείς που πραγματικά πρέπει να τις χορηγούμε. Βεβαίως, οφείλω να πω ότι έκτοτε, παρά την εξέλιξη της επιστημονικής γνώσης, της τεχνολογίας, παρά το γεγονός ότι έχουμε νέες βιολογικές θεραπείες, νέους βιοδείκτες, νέα τεστ στη διάθεσή μας, έκτοτε δεν έχει ανανεωθεί η συγκεκριμένη υπουργική απόφαση και δεδομένου και του θέματος το οποίο συζητάμε σήμερα, δεδομένου του γεγονότος ότι εγκρίνονται νέες έχουν εγκριθεί νέες θεραπείες, υπάρχουν νέα τεστ που μπορούν να μας βοηθήσουν στο να στοχεύσουμε αυτές τις θεραπείες, αλλά δεδομένης και της οικονομικής κατάστασης της χώρας, που δεν είναι εύκολο για τους ασθενείς να πληρώνουν μέσα από την τσέπη τους αυτές τις ακριβές εξετάσεις, χρειάζεται άμεσα, και λυπάμαι που δεν είναι εδώ οι ηθήνοντες, να ανανεωθεί η συγκεκριμένη υπουργική απόφαση. Βεβαίως, οφείλω να πω ότι η προηγούμενη υπουργική απόφαση, και το γνωρίζω αυτό ο πρόεδρος ΕΟΠΕ, είχε, ας το πούμε έτσι, υπογραφή κατόπιν επισκέψεως και συζητήσεως με την πολιτική ηγεσία από την πλευρά της επιστημονικής κοινότητας. Είχατε τότε εισηγηθεί τα συγκεκριμένα τεστ, είχε γίνει οικονομική αξιολόγηση για το πόσο έπρεπε να αποζημιωθούν και ανταποκρίθηκε η πολιτική ηγεσία, εγκρίνοντας τότε με την απόφαση αυτή την αποζημίωση. Ενδεχομένως αυτό να είναι μια πάσα για να γίνει ένα follow-up, μια follow-up εισήγηση από την πλευρά σας αναφορικά με την αποζημίωση αυτών των διαγνωστικών εξετάσεων. Βλέπετε ότι οι βιοδείκτες, και αξίζει να τονιστεί αυτό, είναι στοιχεία που μου έδωσε ο κύριος Βαφιάδης. Ο ΕΟΠΗ πληρώνει μόνο 65.000 ευρώ το μήνα για βιοδείκτες, σε σχέση με 44 εκατομμύρια διαγνωστικές εξετάσεις μόνο το μήνα. Και σας έδειξα προηγουμένως πόσο ακριβές είναι αυτές τις θεραπείες. Οι προηγούμενοι μιλητές έδειξαν ότι πραγματικά και σε αυτή την ομάδα των ασθενών, αλλά και σε πολλές άλλες ομάδες ασθενών, μόνο ένα 10-20% των ασθενών έχουν τις μεταλλάξεις αυτές. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι το να έχεις στη διάθεσή σου τα τεστ αυτά, να μπορείς να στοχεύσεις και να πληρώσει οι οποίοι μόνο για το 10-20% των ασθενών, πόσο μεγάλη εξοικονόμηση πόρων μπορεί να επιτύχει κανείς και βλέπετε με πόσο λίγη και πόσο χαμηλή επένδυση μπορεί να το επιτύχει κανείς σε σχέση με τα χρήματα που γλιτώνει από την εξοικονόμηση. Πάμε λοιπόν τελειώνοντας να μιλήσω λίγο για τον καρκίνο των οθικών και το κοινωνικό φορτίο. Βλέπετε, όπως σας είπα προηγουμένως, ότι παρά την βελτίωση τα τελευταία χρόνια, βλέπω τον κύριο Κυρόπουλο με κοιτάζει, αν και είμαι στα 13 λεπτά. Ο ovarian cancer εξακολουθεί να έχει πολύ χαμηλά ποσοστά πενταετούς επιβίωσης, όπως είπαν οι προηγούμενοι ομιλητές. Έτσι λοιπόν, ευθύνεται, το βλέπετε εδώ από μελέτες που γίνονται. Ευθύνεται για ένα σημαντικό αριθμό χαμένων ετών ζωής ετησίως και για DALIS, Disability Adjusted Life Years, τον βλέπετε εδώ, τον ovarian cancer, είναι από τις κυρίαρχες αιτίες απώλειας ανθρώπινης ζωής στα δυτικά συστήματα υγείας και αυτό συμβαίνει και στη χώρα μας. Βλέπετε ότι είναι στις γυναίκες, στη χώρα μας, είναι η πέμπτη συχνότερη μορφή καρκίνου και η έκτη αιτία θανάτου για τις γυναίκες και αυτό συμβαίνει και σε ό,τι αφορά τα στοιχεία. Τα βλέπετε εδώ και τα DALIS που χάνονται ετησίως εξαιτίας του συγκεκριμένου καρκίνου. Συνεπώς, λοιπόν, αποτελεί ένα πρόβλημα δημόσιας υγείας υπό την έννοια ότι επιβαρύνει τα συστήματα και τις κοινωνίες με σημαντικό φορτίο. Το φορτίο αυτό είναι και οικονομικό. Βλέπετε ότι στην Αμερική έχει εκτιμηθεί ότι ο καρκίνος των οθικών είναι σημαντικός και σε ό,τι αφορά τους οικονομικούς όρους. Είναι ένας από τους τρεις πιο δαπανηρούς καρκίνους και έχει να κάνει με το γεγονός
ότι βλέπετε εδώ από μελέτες που γίνονται, ότι όσο ανεβαίνει, όσο επιβαρύνεται, όσο προχωρημένοι, και βεβαίως ο κύριος Αραβατινός μας είπε ότι μάλλον σε προχωρημένα στάδια βρίσκουμε τους ασθενείς, όσο πιο προχωρημένος είναι ο καρκίνος, τόσο πιο ακριβή είναι η διαχείριση των ασθενών. Βλέπετε εδώ από μελέτες ότι ανεβαίνει από το στάδιο 1 στις 5.000, στις 15.000 πλάς ανά έτος το κόστος της διαχείρισης των ασθενών. Συνεπώς, λοιπόν, η εξατομικευμένη θεραπεία, το να μπορέσουμε να στοχεύσουμε τις νέες θεραπείες που έχουμε στη διάθεσή μας σε αυτούς τους ασθενείς που πραγματικά μπορεί η θεραπεία να είναι αποτελεσματική, αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι θέμα μόνο κλινικής αποτελεσματικότητας, είναι και θέμα οικονομικής αποδοτικότητας. Οι εξατομικευμένες θεραπείες, όπως αυτές που παρουσιάστηκαν προηγουμένως, μπορούν να απευθυνθούν σε ασθενείς που έχουν μόνο τις γενετικές μεταλλάξεις. Υπόθηκε από τους δύο προηγούμενους ομιλητές ότι είναι το 10 με 20% των ασθενών. Επομένως, αντιλαμβάνεστε ότι το να μπορέσει το σύστημα υγείας να διαθέσει και να αποζημιώσει αυτές τις διαγνωστικές θεραπευτικές μεθόδους που παρουσίασε ο προηγούμενος ομιλητής προς τους ασθενείς είναι πολύ σημαντικό για να εξοικονομήσουμε πόρους. Γιατί είναι σημαντικό? Γιατί μπορεί κανείς μετά να προχωρήσει σε χειρουργικές επεμβάσεις. Εδώ θυμίζω σε όλους μας, γιατί είχε πάρει μεγάλες διαστάσεις την ηθοποιό την Αντζελίνα Τζολί. Νομίζω ότι ανήκει σε αυτή την κατηγορία που πήγε επειδή υπήρχε πολύ μεγάλος κίνδυνος και έκανε χειρουργική επέμβαση προκειμένου να αφαιρέσει την πιθανότητα μαζί με τα όργανα της για να αναπτύξει καρκίνο στη συνέχεια. Ή μπορούμε να στοχεύσουμε πραγματικά τις θεραπείες όπως αυτές που παρουσίασε ο κύριος Αραβατινός, την πρόσφατη θεραπεία που πήρε έγκριση από τον αίμα, μπορούμε να τη στοχεύσουμε στο 10-20% των ασθενών που την χρειάζονται. Βλέπετε εδώ από τις επιδημιολογικές μελέτες ότι οι ασθενείς που έχουν το BRCA, τη μετάλλαξη, εμφανίζουν έως 45% μεγαλύτερη πιθανότητα για καρκίνο των οθικών και έως 65% μεγαλύτερη πιθανότητα για καρκίνο του μαστού. Επομένως, λοιπόν, δεν είναι τυχαίο ότι όλες οι κατευθύνσεις οδηγίες διεθνώς προτείνουν ότι πρέπει να συστήνεται έλεγχος για μεταλλάξεις BRCA 1 και 2 σε όλες ανεξαιρέτως τις ασθενείς με καρκίνο των οθικών και βεβαίως σε πάρα πολλές χώρες, ανεπτυγμένες χώρες, πιο πλούσια υγειονομικά συστήματα. Δεν είναι μόνο οι ασθενείς που έχουν καρκίνο των οθικών, αλλά είναι και το συγγενικό περιβάλλον για το οποίο αποζημιώνει η κοινωνική ασφάλιση τις εξετάσεις αυτές. Βλέπετε εδώ από τις κατευθυντήριες οδηγίες ότι όλοι οι ασθενείς με καρκίνο των οθικών πρέπει να αποζημιώνει η κοινωνική ασφάλιση γονιδιακό έλεγχο για BRCA. Δυστυχώς, όμως, στη χώρα μας, ο έλεγχος αυτός δεν αποζημιώνεται στην παρούσα από τον ΕΟΠΗ. Και μιλάμε για ένα τεστ, το οποίο στην ιδιωτική αγορά στοιχίζει 650 περίπου ευρώ. Επομένως, λοιπόν, τίθεται ένα ηθικό θέμα για το ιατρικό σώμα. Αν θα επιβαρύνει τον ασθενή, εδώ είναι ένας μισθός, μια σύνταξη τα 650 ευρώ, προκειμένου να κάνει κανείς την εξέταση αυτή, που είναι απαραίτητη προκειμένου να στοχεύσουμε την θεραπεία. Μια θεραπεία που τελειώνοντας να πω ότι έχουν γίνει οικονομικές αξιολογήσεις σε χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και δείχνει πραγματικά ότι η εξοικονόμηση πόρων οδηγεί σε κλινική αλλά και οικονομική αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα και ότι το να υποβάλλουμε όχι μόνο τους ασθενείς με καρκίνο των οθικών αλλά και αυτούς που είναι υψηλού κινδύνου, δηλαδή από το συγγενικό περιβάλλον, δηλαδή ευρύτερα από αυτό που σας έδειξα προηγουμένως από τις κλινικές μελέτες, αποτελεί cost effective, δηλαδή αρκετά ελκυστική χρήση των πεπερασμένων οικονομικών πόρων που έχουμε στη διάθεσή μας. Με αυτά, λοιπόν, θα τελειώσω την παρουσίασή μου στα 18 λεπτά και να ευχαριστήσω για την προσοχή σας. Προσπάθησα να πω στα λίγα αυτά λεπτά ότι υπάρχει unmet need, είναι ένας καρκίνος που, όπως είπε ο κ. Σαραβατινός, στοιχίζει σε ανθρώπινη ζωή. Εγώ προσπάθησα να σας πω ότι η ανθρώπινη ζωή έχει και οικονομική διάσταση, επιβαρύνει πάρα πολύ τα συστήματα υγείας. Ένας από τους λόγους που επιβαρύνει είναι ότι δυστυχώς βρίσκουμε τις ασθενείς σε προχωρημένα στάδια και στα προχωρημένα στάδια η διαχείρισή τους στο σύστημα υγείας στοιχίζει από 15 έως 20.000 ευρώ ετησίως. Υπάρχουν αυτές οι νέες διαγνωστικές εξετάσεις γονιδιακές που μπορούν να μας βοηθήσουν να στοχεύσουμε τις θεραπείες εκείνες τις νέες που έχουμε στη διάθεσή μας με τρόπο κλινικά αποτελεσματικό και οικονομικά αποδοτικό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μανιαδάκη. Πάντα πίστευα ότι για να είσαι καλός γιατρός,
αρκεί ο κοινός νους, δεν χρειάζεσαι να είσαι ιδιαίτερα ευφυής. Νομίζω ότι το πάτρεμα με την επιστήμη της οικονομίας και της ιατρικής επιβεβαιώνει αυτό που λέτε και η παρουσία σας επίσης. Οπότε εγώ, χαζός, έχω δύο ερωτήσεις. Όλο και περισσότεροι άρρωστοι έρχονται στο γραφείο μου, ας πούμε, για παράδειγμα, με καρκίνο πνεύμονα και φέρνουν EGFR τεστ, ένα τεστ που έχει μεγάλη σχέση, ALK τεστ, και μου φέρνουν και RAS τεστ, το οποίο εκμεταλλεύονται τα κενά που έχει το ΦΕΚ που μου δείξατε. Μα δεν έχουμε φάρμακο για να στοχεύουμε το RAS τεστ. Και πληρώνει το κράτος και έρχονται οι άρρωστοι και μου τα δείχνουν. Πώς είναι δυνατόν αυτό από τη μία και από την άλλη να μην εγκρίνει ένα τεστ για το οποίο έχουμε φάρμακο. Άρα ο νόμος έχει ατέλειες και μάλλον πρέπει να κατευθυνθούμε προς την αυστηροποίησή του. Το δεύτερο είναι το εξής. Δείξατε πάρα πολύ όμορφα πόσο λίγο κοστίζει ο γονιδιακός έλεγχος. Διότι ο γονιδιακός έλεγχος δεν είναι γενική αίματος που ο καρκινοπαθής θα το κάνει 10.000 φορές στη διάρκεια της πορείας της αρρώστιας του. Θα το κάνει μία και έξω. Τότε τι λογική έχει να έχει clawback στις εξετάσεις του γονιδιακού ελέγχου. Αυτά εγώ δεν μπορώ να τα καταλάβω. Πού είμαι χαζός? Δεν έχει καμία λογική και πιστεύω ότι ειδικά αυτές οι εξειδικευμένες εξετάσεις θα πρέπει να είναι εκτός κάθε συστήματος clawback. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι κάνεις μια εξέταση και μπορείς και βρίσκεις στο 10-20% των ασθενών που θα δώσει μια ακριβή θεραπεία η οποία στοιχίζει πολύ περισσότερα χρήματα για τον οποίο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πόσο μεγάλη εξοικονόμηση μπορεί να έχει ο οργανισμός με το να αποζημιώσει το κόστος της θεραπείας, το οποίο από ό,τι είδα και αξίζει να υποθεί εδώ, στην Ελλάδα αυτός ο έλεγχος είναι πολύ πιο φθηνός από ό,τι στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό στοιχίζει έως και 4.000 ευρώ. Επομένως, λοιπόν, για να πετάξω λίγο την μπάλα πίσω στον κύριο Βαρθαλίδη και στον κύριο Ραβατινό, θεωρώ ότι είναι ευθύνη της ΕΟΠΕ να ξαναεπισκεφθεί την πολιτική ηγεσία, αφότου ανανεώσει την πρότασή της και κοστολογήσει και τις διαγνωστικές εξετάσεις και βεβαίως και να υλοποιηθούν όσο πιο σύντομα γίνεται τα πρωτόκολλα μέσα από το σύστημα συνταγογράφησης, ούτως ώστε πραγματικά να μπορεί κανείς να προσθέσουμε και την πιστοποίηση. Και την ναι, σωστό. Και αυτό είναι. Σωστό. Για να καλύψουμε και τον κύριο Γιαννουκάκο. Σωστό. Και μήπως θα έπρεπε σε αυτά τα συνέδρια με το ζόρι αλυσοδεμένους να έχουμε και τα διοικητικά στελέχη του ΕΟΠΗ. Αυτά που δεν τους δώσαν άδεια να είναι εδώ. Θα θέλατε, κύριε Κυριόπουλε, να κλείσετε το τραπέζι. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Μανιαδάκη, γιατί πραγματικά αποδείξατε αυτό που προσπαθούμε πάρα πολύ καιρό και το έχουμε πετύχει εν μέρη, όπως δείξατε, σαν παθολόγοι-ογκολόγοι, να περάσουν αυτοί οι δείκτες. Θέλω να τονίσω ότι είναι άμεση προτεραιότητα και πρώτη προτεραιότητα να βάλουμε και τους καινούριους δείκτες. Για την ιστορία όμως θα πρέπει έναν από τους πρωταγωνιστές αυτού που δείξατε, τον κύριο Αραβαντίνα, να σας πει πώς έγινε. Όχι πολύ μεγάλη ιστορία, κύριε Συρίγο, μην φοβηθείτε. Ήταν μια καλή συγκυρία που το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Ογκολόγων κατάλαβε τη σημασία να γίνονται αυτοί οι βιοδείχτες για να πάρουν τα κατάλληλα φάρμακα και καταφέραμε να συναντήσουμε, φτιάξαμε μια ωραία εισήγηση σε βιβλίο και καταφέραμε να συναντήσουμε έναν πρώην υπουργό. Δεν νομίζω ότι έχει νόημα να πούμε το όνομά του. Σαν μέλος των Ογκολόγων θέλω να ευχαριστήσω τον ομιλητή, γιατί ήταν σύμβουλος του Υπουργού, το θέμα το ήξερε και είμαι σίγουρος ότι, παρόλο που το έπιασε ο Υπουργός το θέμα, είμαι σίγουρος ότι συνετέλεσε να βγει το ΦΕΚ, γιατί βγήκε από τη μέρα της συνάντησης μέσα σε 10 μέρες, 15 μέρες, δύο εβδομάδες είχαμε το ΦΕΚ. Δυστυχώς δεν είναι όλοι οι άνθρωποι ίδιοι κάθε στιγμή. Η ΕΟΠΕ έχει έτοιμες θέσεις για τους επόμενους δείχτες, αλλά δεν έχουμε κάθε φορά κάποια νομιμοποιημένη, πώς να το πω, θεσμοθετημένη αυτή είναι η λέξη, πρόσβαση στον κάθε αρμόδιο υπουργό. Δυστυχώς χρειάζεται υπουργική απόφαση. Με άλλα λόγια, πρέπει τώρα ο κύριος Κυριόπουλος να βρει το μανιαδάκι της νέας πολιτικής ηγεσίας. Αυτό είπατε. Το μεταφράζετε και έτσι, κύριο Μανιαδάκη. Δηλαδή, να υποθέσουμε ότι η νέα πολιτική ηγεσία δεν έχει τον κύριο Μανιαδάκη. Φαντάζομαι έχει άλλους ικανούς. Κάτι με ρωτάτε, αλλά δεν μπορώ να απαντήσω. Νομίζω... Ναι, παρακαλώ. Εάν στα συνταγογραφικά όρια που έχουν τεθεί
Αν οι παθολόγοι ογκολόγοι βλέπουν στη ή συνταγογράφηση τους βιοδείκτες για συνταγογράφηση. Για να συνταγογραφείς και να εκτελέσεις παραπεμπτικό βιοδικτών, πρέπει να έχεις πρόσβαση στο ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Παθολόγοι, ογκολόγοι μπορούν να γράψουν οι βιοδείκτες. Κατά μία πολύ ευτυχή συγκυρία, πρακτικά μπορούν μόνο οι παθολόγοι, ογκολόγοι. Επομένως, άλλες ειδικότητες, οι οποίες χώνονται στα περιθώρια, καλά τα λέω κύριε Συρίγο, στα περιθώρια της ογκολογίας δεν μπορούν να το κάνουν. Αυτό σημαίνει ότι κάποιοι άρρωστοι που δεν τους έβλεπε ποτέ ογκολόγος θα τους δει για να γράψουν τους βιοδείκτες. Ή δυστυχώς, εγώ δεν ήθελα να το πω, το έχουμε κουβεντιάσει με τον κύριο Συρίγο, ή δυστυχώς οι άλλες ειδικότητες, επειδή δεν μπορούν να γράψουν τους δύο βιοδείκτες, δεν λένε στον άρρωστο, ξέρεις, δεν μπορούμε να σου γράψουμε για να πάρεις το βιολογικό φάρμακο, αλλά πάρε κλασική χημοθεραπεία. Είναι τραγικό να γίνεται κάτι τέτοιο αν γίνεται. Πάντως μπορούμε να τους γράψουμε με κάποιες δυσκολίες, αλλά πιστεύω ότι κανένας άρρωστος δεν θα αδικηθεί να μην κάνει σήμερα το κατάλληλο του βιοδείκτη. Πίσω από την αντίφαση την οποία επεσήμενε ο καθηγητής κύριος Συρίγος στο να αποζημιώνεται μια εξέταση για την οποία δεν υπάρχει φάρμακο και στοχευμένη θεραπεία, αλλά να μην αποζημιώνεται μια άλλη για την οποία υπάρχει στοχευμένη θεραπεία, βρίσκεται το φοβικό σύνδρομο, το οποίο δεν επιτρέπει σε αυτούς οι οποίοι παίρνουν τις αποφάσεις ή συμβάλλουν στη λήψη αποφάσεων, όπως είναι τα στελέχη του ΕΟΠΗ και των διαφόρων κρατικών οργανισμών, βρίσκεται το φοβικό σύνδρομο που εμποδίζει στο σήμερα να είναι εδώ να κουβεντιάσουμε αυτό το θέμα. Παρά τα αυτά, νομίζω ότι είχαμε τρεις εξαιρετικές εισηγήσεις και οφείλω να εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες και τα συγχαρητήριά μου από ένα κλινικό, ένα μοριακό βιολόγο και έναν άνθρωπο που ασχολείται με την πολιτική και την οικονομία της υγείας, τον συνάδελφό μου, τον κύριο Μανιαδάκη, που μας ενθαρρύνουν και μας παρακινούν να εργαστούμε πιο συνεργατικά, πιο συλλογικά, πιο έντονα για να υπερβούμε αυτό το φοβικό σύνδρομο. Νομίζω όμως ότι χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά γι' αυτό και αυτού του τύπου τα εμπόδια, κύριε καθηγητά, θα έλεγα ότι υπερβαίνουν τα όρια της πολιτικής γεωγραφίας, της παρούσης της χθεσινής. Βεβαίως θα αναγνωρίσω ότι άλλοτε εκφράζονται με μεγαλύτερη ένταση και θα αναγνωρίσω και γενναίο ότι σήμερα έχουν μεγαλύτερη ένταση. Αυτό μας κάνει όλους να θέλουμε να εργαστούμε σκληρότερα και νομίζω θα τα καταφέρουμε, έστω και αν αυτές οι δυσκολίες είναι προσωρινές. Ευχαριστώ όλους για την συμμετοχή και την προσοχή που δώσατε και νομίζω ότι δεν θα πρέπει να κάνουμε διάλειμμα, κύριε Συσούρα. Να σας παραδώσω εδώ τη σκητάλη για να συντονίσει τη συζήτηση που θα ακολουθήσει, διότι θα έχουμε και την επίσημη έναρξη στη συνέχεια του συνεδρίου.